Ξεκινώντας, να πούμε ότι θα θέλω, εγώ προσωπικά, να είναι ένα active speech, όχι passive, ότι δεν καταλαβαίνετε, όπου θέλετε, πώς να το πω, ερωτήσεις ή διακοπή, Μιχάλη, δεν το κατάλαβα, δώσε μας κι άλλες πληροφορίες γι' αυτό. Δηλαδή, λίγο ενεργητική, δεν κοιμόμαστε. Λοιπόν, τον κύριο ποιος τον ξέρει? Ποιος τον ξέρει? Τον Νοβίτσκι. Πες το. Πώς το λένε? Ποιος είναι? Δεν θέλω να σου πει. Έλα, παιδιά, τόσο μικρή είστε εδώ πέρα. Τι ηλικίες μιλάμε, 20 με 25? 28. 19. Λοιπόν, τον κύριο δεν τον γνωρίζετε? Όχι, λοιπόν, είναι ο Λάρι Μπέρντ. Πολύ γνωστός τρυποντάκιας. Τον ξέρεις, Ηλία? Τον θυμάσαι? Boston Celtics. Λοιπόν, γιατί τον εβάζω αυτόν, τον κύριο, και ξεκινώντας έτσι. Μικρός ήθελα να παίζω μπάσκετ, εγώ. Μου άρεσε να παίζω μπάσκετ. Βέβαια, όπως βλέπετε, καμία τύχη, τείχος. Παπ, δεν κάνεις. Αυτό γιατί το βάζω στην αρχή, ότι πολλές φορές νομίζουμε ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι για τη μουσική ή θέλω να γίνω, ας πούμε, ο καλύτερος mastering engineer, να κάνω τα master δεν ξέρω και εγώ για ποιον. Πολλές φορές μπορεί να βρίσκουμε τείχους μπροστά για χύψη λόγους. Γιατί το λέω αυτό, ότι εγώ καθώς ήθελα να μάθω να παίζω μπάσκετ, έφαγα τον πρώτο τείχο. Όμως, θα είναι κάποια στα αγγλικά. Εμπειρία είναι αυτό που παίρνουμε όταν δεν παίρνουμε αυτό που εμείς ψάχνουμε. Δηλαδή, εγώ προσπαθώντας να παίζω μπάσκετ και φυσικά έφαγα την πόρτα μου, απέκτησα κάποιες εμπειρίες που είναι το πιο βασικό πράγμα. Τι θέλω να πω με αυτό? Όποιος, παιδιά, πραγματικά θέλει να πετύχει κάτι, θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική στα σοβαρά. Όχι αστεία. Δεν πλήρωσα στη σχολή εδώ πέρα, που είναι και μια καλή σχολή, για να το παίζω δήθεν. Ότι ασχολούμαι με τη μουσική. Όπως και να έχει, όταν τρώμε πόρτες, είναι μια εμπειρία και ένα μάθημα για να συνεχίσουμε πιο σκληρά, με πιο πολλή δουλειά. Κάποιες φωτογραφίες για μένα, επομένως δεν έγινα Larry Bird, έγινα κάτι άλλο. Είχα πάει στην Ιταλία, έπρεπε να πάρει, θα ανεβάνε ελληνική σημαία, παιδιά, αυτό πρόσφατα. Μας υποστηρίζουμε την κρίση πάρα αυτά. Το φαντάζεστε εδώ το συνδυασμό? Το στούντιο κάτω, Larry Bird να κάνει τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τον ορισμό που δίνει η Wikipedia. Ορισμός για το τι είναι DJ. Ξέρετε αγγλικά, έτσι? Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, είναι ο τύπος, να το πούμε απλά, ο οποίος επιλέγει προηχογραφημένη μουσική, που σημαίνει ότι κάποιος την επιλέγει και κάποιος την έχει κάνει παραγωγή αυτή τη μουσική και την παίζει για ένα μεγάλο κοινό. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί ασχολούμαστε εμείς με τη μουσική? Τα λέω λίγο εντάχει για να καταλάβετε κάποια πραγματάκια. Είναι αυτός ένας λόγος, παιδιά? Ναι. Κακός, χι, έξω. Λοιπόν, προφανές, έχω πολλούς φίλους που είναι παραγωγοί, που ασχολούνται με τη μουσική σε γενικότερο επίπεδο, γι' αυτό να σου πω στο λόγο. Δεν αστείευομαι τώρα. Δεν αστείευομαι, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό που λέω. Γιατί τους αρέσουν οι γυναίκες, έχουν και κορίτσια εδώ πέρα, όπως και να έχει. Για μένα δεν είναι ο λόγος κάποιος να ασχοληθεί με τη μουσική παραγωγή, με το DJ, με το producing, με το οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτός είναι ένας λόγος. Είναι και αυτός ένας λόγος. Κακός λόγος και για μένα. Αν και πιο κάτω θα δούμε ότι, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η μουσική βιομηχανία είναι η τρίτη σε εισοδήματα στον κόσμο. Κατά από όπλα και ποτά. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Και εδώ μία παρένθεση, μην με ματιάσετε. Επειδή ασχολούμαι επαγγελματικά με τη μουσική πολλά χρόνια, δεν έχω καταλάβει κρίση. Το λέω αλήθεια αυτό. Δεν το λέω ούτε για να σας εμψυχώσω. Δεν έχω καταλάβει κρίση. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει τι γίνεται. Δεν πληρώνομαι από εδώ. Η μουσική βιομηχανία είναι μια μεγάλη βιομηχανία η οποία έχει πολλά πράσινα τέτοια. Αυτός είναι ένας λόγος. Φήμη. Πολλοί δηλαδή ξεκινάνε και λέει, θέλω να κάνω, ας πούμε, το μάστερ στη Μαντόνα ή δεν ξέρω και εγώ τι είδος ακούει ο καθένας, ή Πουτίνη μουσικά. Θέλω, ας πούμε, να γίνω mastering engineer, ξέρω εγώ, στους νέους Pink Floyd, στους Portishead, στους Radiohead, δεν ξέρω εγώ σε ποιους. Θέλουν τη φήμη. Αυτοί είναι οι πιο τρεις βασικοί λόγοι που για μένα προσωπικά δεν ήταν κανένας κριτήριο όταν έφαγα την πόρτα να ασχοληθώ με τη μουσική. Ήταν αυτός ο λόγος. Ήμουν ακολλημένος, παιδιά. Ήθελα Sony και καλά, Sony και ντε, δηλαδή θυμάμαι τον πατέρα μου 9 χρονών, τι δώρο θες παιδί μου, μπαμπά πάρε μου 2 πικά. Ας πούμε, μικρός. Και δεν είχαν και pitch, ξέρετε τι είναι το pitch, έτσι. Ωραία. Δεν είχαν και pitch, είχαν ένα κατσαβίδι από κάτω και έβαζα το κατσαβίδι, παιδιά. Και έκανα με το κατσαβίδι, ας πούμε, να φέρω το τέμπο, ας πούμε, για να έρθει ακριβώς. Για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός λόγος. Και εδώ θα ήθελα να δούμε κάτι. Πόσοι από εσάς ξέρετε το Moody Man? Ξέρει κάποιος?
Μόνο εσύ, ε. Κατάλαβα. Εσύ τίνεις προς τα μένα. Όπως και να έχει. Ίσως το έχεις δει. Θέλουμε κάποιο ίντερνετ τώρα εδώ πέρα να συνδεθούμε. Το κρατούν το άστρο μαύρο. Όχι,